Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για το πώς μπορούμε να δούμε τις τιμές των flags κατά τη διάρκεια του debugging στο Visual Studio, σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Καταρχήν, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας σε debugging mode, οπότε πατάμε F10 και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο μενού Debug, Windows, επιλέγουμε τους Registers και στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο παράθυρο των Registers και βγαίνει εδώ ένα μενού το οποίο μας λέει ποιους καταχωρητές της αρχιτεκτονικής θέλουμε να παρουσιάζονται μέσα στο παράθυρο Registers. Εδώ αυτή τη στιγμή οι flags είναι τσεκαρισμένες, επομένως υπάρχουν μέσα στο παράθυρο. Οπότε, εδώ βλέπουμε όλες τις σημαίες του επεξεργαστή, την Overflow flag, την Direction flag και την Interrupt flag δεν την έχουμε κάνει. Βλέπουμε την Sign flag, το PL, Zero flag, Auxiliary carry flag, Parity flag και Carry flag.